καλύτερο αδερφό κανένας δεν μπορούσε να έχει, καλύτερο συνέτερο κανένας δεν μπορούσε να έχει, καλύτερο φίλο κανένας. Ένας δημιουργικός άνθρωπος γεμάτος ζωή. Ο δικηγόρος, ο επιχειρηματίας, ο πατέρας, μα πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Πάλεψε γενναία μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τελικά όμως δεν τα κατάφερε. Και από το βράδυ του Σαββάτου, ο Πίτερ Λάτος έπαψε να ζει και να αναπνέει ανάμεσά μας. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Memorial, χτυπημένος από την επάρατο νόσο. Ο Παναγιώτης μας έφυγε πολύ νωρίς. Αλλά αυτό που θέλω να ξέρει ο κόσμος και η ομογένεια είναι πως μας έφυγε, αλλά είμαστε όλοι μαζί του. Στα τελευταία του δεν έφυγε μόνος του. Στα τελευταία του ήταν η οικογένεια, τα παιδιά του, οι φίλοι του, όλοι. Η γυναίκα του, η πρώην γυναίκα του, η αρεβωνιαστικιά του, όλοι ήταν μαζί μας στα τελευταία του και του είπαμε το γεια σου. Από τα πρώτα χρόνια της ζωής του ξεχώρισε και τη δημιουργικότητα και την ευθύτητα του χαρακτήρα του. Φίτησε στο Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου της Αστόρια και σπούδασε νομική στο St. George's University, από όπου και αποφίτησε το 1990. Το 1992, μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα Λάτο, θα ιδρύσουν το δικηγορικό τους γραφείο και θα γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα νομικά ονόματα στη Νέα Υόρκη. Εκείνη την περίοδο παντρεύτηκε την αγαπημένη του Τζούλη, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Ντένις και τον Σταύρο, που ήταν οι μεγάλες του αγάπες. Το 2008 θα παγώσει τους πάντες, όταν γίνεται γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη. Έκτοτε ξεκινάει γι' αυτόν ένας Γολγοθάς, τον οποίο καλείται να ανέβει με γενναιότητα και να καταπολεμήσει την ασθένεια. Η δημόσια παραδοχή του προβλήματός του συγκλονίζει. I had gone to a routine examination with my cardiologist. I was going to be doing a stress test. And the cardiologist had run a series of blood work. And part of that blood work that he ran also checks your prostate gland. Which they don't usually run those type of tests till somebody's in their late 50s or early 60s. The specialist indicated that I would have to immediately have a prostatectomy, which was surgery to remove my prostate. And during the surgery, they would actually make a determination whether or not the cancer had spread outside the prostate into the lymph nodes or into any other parts of my body. Με την κατάστασή του να επιδεινώνεται, ο Πίτερ Λάτος όχι μόνο δεν χάνει το κουράγιο του, αλλά ξεκινάει ένα πραγματικό αγώνα για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στο τέλος δεν μπορούσε να τον πολεμήσει το καρκίνο άλλο. Αλλά τι έκανε στο διάμεσα? Στο διάμεσα, όποιον έβλεπε, όποιον άντρα έβλεπε, τον έπαιρνε και λέει: Go check your prostate, go check your prostate, go check your prostate. You hear me, go check your prostate. Αυτό ήταν η πρώτη του λέξη που έλεγε του κάθε μυανού. Ο Dr. Samari ήταν ο γιατρός που με έσωσε, που έκανε την εγχείρηση μετά που βρήκαμε το καρκίνο στον προστάτη. Και από τότε έχουμε γίνει ομάδα οι δυο μας και προσπαθούμε να ξυπνήσουμε τους Έλληνες, τους άντρες που δεν πηγαίνουν στους γιατρούς, να μάθουν ότι με ένα μικρό τεστ σαν αυτό το αιματικό, το PSA, μπορούν να σώσουν τη δικιά τους τη ζωή. Σε συνεργασία με τον γιατρό του, Dr. Samari, καλεί σε κάθε ευκαιρία τους Έλληνες να προχωρούν σε προληπτικές εξετάσεις για να προλάβουν το κακό πριν επεκταθεί. Ενώ πρωτοστατεί στη διοργάνωση Μασκέ Πάρτι στο Terrace on the Park σε μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα για την καταπολέμηση της ανίας της ασθένειας. Είμαστε εδώ απόψε, είναι ο τρίτος χρόνος που κάνουμε αυτό το Halloween Bash εδώ στο Terrace on the Park. Και είμαστε εδώ πέρα. Τα χρήματα αυτά που θα μαζέψουμε από αυτή την εκδήλωση απόψε θα πάνε για research για τους καρκινοπαθείς. Η επιθυμία του Παναγιώτη είναι ένα foundation που ετοιμάζουμε και θα είναι στα σχέδια να τελειώσουμε, το Peter Lattos Prostate Foundation, που αυτό το foundation τι θα κάνει. Θα μαζεύουμε χρήματα και με τα χρήματα αυτά θα δίνουμε δωρεά στην ομογένεια σε άτομα που δεν έχουν ασφάλεια την ικανότητα να κάνουν screening για prostate cancer, τουλάχιστον να τους δώσουμε την ικανότητα να δούνε αν πραγματικά έχουν και τι γίνεται. Το 2012, ο Πίτερ Λάτος μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα, τον Νίκ Μπέις, τη Γιάννα Νταρίλη και τον Τίνο Αντωνόπουλο προχωρούν στην εξαγορά του New Greek TV από τον αείμνηστο Δημήτρη Καστανά. Παρά το πρόβλημά του, είναι παρόν σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. I'm from Kefalonia. I'm proud to say from Kefalonia. I want to say hello to my parents. I don't know if they're going to see this in Greece. To Dionysia and Anastasia, I love them and I miss them so much. And to all of my family and friends. Εδώ αρχίσαμε μαζί με τον Δημήτρη τον Καστανά, όταν πρώτο αρχίσαμε, κατορθώσε το έργο, ας πούμε, να αγοράσουμε το σταθμό για να το προχωρήσουμε για την ομογένεια. Και δυστυχώς δεν έζησε αρκετό χρονικό διάστημα να το χαρεί. Τις τελευταίες εβδομάδες η υγεία του θα κλονιστεί, όμως δεν έχανε το θάρρος του.
Έως την ίστατη ώρα είχε κοντά του δικούς του ανθρώπους. Μέχρι τις 29 Ιουνίου 2013, όταν και εξέπνευσε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, έφυγε από τη ζωή για το μεγάλο ταξίδι, ίσως για κάποια από τα μέρη που πάντα ονειρευόταν. Ο Παναγιώτης θα ζει και θα συνεχίζει να υπάρχει για πολλούς λόγους. Είχε καλό όνομα, τον αγαπούσε ο κόσμος, τον αγαπούσε η οικογένεια. Το ίδρυμα θα συνεχίσει, το New Greek TV θα συνεχίσει γιατί ήταν το όνειρό του. Η δικηγορική φίρμα Latos & Associates θα συνεχίσει γιατί οι ελπίδες μου είναι ο μικρός που θέλει να πάει να γίνει δικηγόρος μαζί με τα δύο άλλα παιδιά, τα δικά μου, ο Ζώης και η Αναστασία, να συνεχίσουμε αυτό το όνομα και να γίνουμε μια πολύ μεγάλη δικηγορική φίρμα στη Νέα Υόρκη. Καλό παράδεισο, Πίτερ. Beautiful sunrise. Amazing. This is heaven. Absolute heaven. Breathtaking view. Taking it all in.